Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε, Κυριανόπουλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, εσάς, τους ακροατές σας. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Είπαμε, φέτος τουλάχιστον, να μην ασχολούμαστε με δικαστήρια, με αγωγές, με 44-99, αλλά θέλουμε να αγιάσουμε, αλλά δεν μπορούμε, δυστυχώς, τον Άρη. Έλεγα, πριν από λίγο, έλεγα πριν από λίγο τον επιθετικό που θέλει να πάρει ο Άρης, τον Λεωνίδα Κυβελίδη, φαντάζομαι τον γνωρίζετε κι εσείς. Θα προτιμούσα εγώ, να σας πω την αλήθεια, να μιλήσω μόνο για ποδόσφαιρο στην εκπομπή μου μέχρι και τις 6, να αναλύσουμε ποιος είναι ο Κυβελίδης, τι γίνεται με τον Νικ Γκάλης Καπ που περιμένει μια πολύ ωραία διοργάνωση στο μπάσκετ, αλλά έρχονται οι εξελίξεις να μας προλαβαίνουν δυστυχώς στον Άρη και να χρειάζεται να ασχολούμαστε και να επικαλούμαστε και την νομική άποψη ανθρώπων που γνωρίζουν φυσικά το αντικείμενο, και γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα να μας πείτε για αυτή τη δόση που θυμάστε τότε είχαμε πει, δεν είχε πληρωθεί. Βεβαίως. Τον 75.000. Να πω καταρχήν ότι δυστυχώς είναι αναγκαίο κακό αυτό το οποίο προπεριγράψατε. Φαντάζομαι όλοι ακούγοντας τις εκπομπές σας θα ήθελαν να ακούγουν μόνο για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, εν πάση περιπτώσει για αθλητισμό. Ωστόσο, τελειώσει αυτή η ιστορία με τα θέματα του Άρη, δυστυχώς αυτό είναι αναγκαίο κακό. Έχετε δίκιο. Είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Μεγάλη μου έκπληξη καταρχήν είδα χθες ότι αυτή την είδηση που πρώτη μεταδώσατε για το ζήτημα της αγωγής διαρρήξεως του ελληνικού δημοσίου είναι κάτι άλλο για το οποίο είχαμε συζητήσει και για το οποίο σας είχα προειδεάσει στην προκαιρού συνομιλία μας. Είχα αναφέρει όσο το δυνατόν αναλυτικότερα τις κινήσεις τις οποίες θα προέβαινε το ελληνικό δημόσιο, εν τέλει προέβησε αυτές τις κινήσεις. Ενημερώθηκα και εγώ μόλις χθες και δεν μου προξενεί καμία εντύπωση, ήταν κάτι αναμενόμενο. Το μόνο το οποίο δεν ήταν βέβαιο ήταν ο χρόνος στον οποίο θα γίνει. Ναι. Αν έχει οριστεί μια δικάσιμος, από ό,τι ξέρω, στις 8 Φεβρουαρίου το 2016, ποιο είναι το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί εάν μέχρι τότε δεν πληρωθεί, σας το λέω έτσι απλοϊκά για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, αυτή η δόση των 75.000. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο, έχοντας ενημερώσει φαντάζομαι και προπόλου την υποεκαθάριση ΠΑΕΑΡΙΣ για την εκκρεμότητα, για τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα, ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά του που έγκυται στην διαδικασία την οποία προέβη για τη διάρρηξη της απόφασης που υπήγαγε την πρώην ΠΑΕΣ στο άρθρο 44. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα τα οποία έχω υπόψη μου και από την προηγούμενη επαφή που είχα με την ΔΟΗ ΦΑΕ, αλλά και από τα υπόλοιπα ζητήματα που είναι κρεμή σε σχέση με τη διαδικασία της εκαθάρισης, όσο είναι εφικτό να τα γνωρίζω, διότι δεν ασχολούμαι εγώ με τη διαδικασία εκαθάρισης. Είχαμε χθες τον Χρήστο τον Γρόλιο, χθες και μας έλεγε. Ναι, άκουσα την πολύ ωραία συνέντευξή σας και νομίζω ότι διαφώτισε αρκετά τους ακροατές σας γύρω από αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι η υποεκαθάριση ΠΑΕΑΡΙΣ δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο στο ποσό το οποίο προκύπτει ήδη ως απέτηση στα πλαίσια της εκαθάρισης. Θα προσθεθεί ένα ακόμα σημαντικό, είναι αλήθεια, κονδύλι, το οποίο μπορεί στο μέτρο που θα συνεπάγεται διόγκωση των υποχρεώσεων στα πλαίσια της εκαθάρισης να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία. Ξέρουμε περίπου για τι ποσό μιλάμε? Θεωρώ ότι θα προσθεθεί ένα ποσό γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια. Τώρα, κατά προσέγγιση πάντοτε, διότι δεν είμαι σε θέση να μιλήσω για το ακριβές νούμερο. Εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα, 5-6, ναι, καταλάβουμε περίπου πώς είναι. Το δυστύχημα, όπως και την προηγούμενη φορά σας εξέδεσα, είναι ότι πολλά φυσικά πρόσωπα, τα οποία δέσμευαν για τις υπογραφές τους στα διοικητικά συμβούλια της ΠΑΕΑΡΙΣ από όλη τη δεκαετία σχεδόν το 90 μέχρι και το 2004, είναι αυτά τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της τυχόν απόφασης διάρρηξης από το δικαστήριο που υπήρχε για τον Άρη στο άρθρο 44. Η αγωγή αυτή του δημοσίου, κύριε Γιαννόπουλε, είναι υποχρεωμένη νομίζω να την κοινοποιήσει πάντως όλους όσους εμπλέκονται, έτσι δεν είναι? Βεβαίως θεωρώ ότι έχουν ένα συμφέρον να παρέμουν στη διαδικασία αυτή όλοι όσοι εμπλέκονται ως φυσικά πρόσωπα, δικούντες την πρώην ΠΑΕΑΡΙΣ στην δημιουργία χρεών που υπήρξαν τελικά υπό την ομπρέλα του άρθρου 44. Ναι. Αυτά τα άτομα τώρα ακριβώς βέβαια δεν ξέρουμε πόσα είναι και ποια είναι. Είναι πολλά τα άτομα. Είναι τώρα τα ΦΕΚ στα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι μάλλον δυνατόν να δει κανείς τα ΦΕΚ στα οποία δημοσιεύτηκαν τα πρόσωπα τα οποία άσκησαν διοίκηση στην ΠΑΕΑΡΙΣ και εκ της ιδιότητάς τους να αντιληφθεί αν ευθύνονται ή όχι. Άρα δηλαδή, για το πρακτικό του ζητήματος, αυτοί που εμπλέκονται και αυτοί που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα στην πορεία, θα πρέπει μέχρι το Φλεβάρι
του 2016. Θεωρώ πως είναι το μείζον, ναι, μάλλον το έλασον το οποίο θα πρέπει να κάνουν. Υπάρχουν βέβαια και άλλα διαδικαστικής φύσεως ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμίσουν με την φόρμα, τα οποία νομίζω διευθετούνται. Αλλά το βασικό είναι αυτό το οποίο μόλις είπατε. Ναι. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό να έχεις, δηλαδή, μας προκαλεί φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια άτομα που ξέρουν ότι θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα από τη στιγμή που δεν πληρώθηκε η δόση, η τελευταία. Και παρόλα τα αυτά, όλο αυτό το διάστημα δεν έχει γίνει κάτι από αυτούς που εμπλέκονται να μαζευτούν, να συζητήσουν, να δουν αν μπορούν να βρουν μια λύση, πώς μπορούν να τη βρουν αυτή τη λύση, ή εν πάση περιπτώσει να μαζέψουν αν είναι δυνατόν τα χρήματα, αφού αυτοί θα έχουν τις συνέπειες, και να πληρωθεί η τελευταία δόση, ώστε να μην προστεθεί ακόμη ένα ποσό και καθυστερήσει ακόμη περισσότερο η περάτωση της εκαθάρισης. Κοιτάξτε, αν ήθελα να προσεγγίσω εν πάση περιπτώσει το γιατί δεν έχει γίνει αυτό μέχρι τώρα, θα έλεγα ότι πρόκειται περί ενός γνωστού ελληνικού χαρακτηριστικού. Όλα τα αφήνουμε την τελευταία στιγμή, δεν πάμε να τα ερευνήσουμε ενδεχομένως όσο θα έπρεπε. Πάντοτε κοιτούμε, πάντοτε προσβλέπουμε στον απομηχανή θεό της τελευταίας ώρας, όμως θεωρώ ότι ασφαλώς και θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα προσεγγίσουμε με μεγαλύτερη προσοχή και σοβαρότητα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα και τώρα μπορεί να διευθετηθεί. Mm-hmm. Εξαρτάται βέβαια από τη βούληση όλων των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων. Ευχής έργο θα ήταν αυτό να γίνει. Ναι. Για παράδειγμα, έλεγε ο Αντώνης Ζαμπέτας χθες το βράδυ ότι θα μπορούσε ο Άρης να κυνηγήσει τα χρήματα από τη μεταγραφή του Γιαννιώτα στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Ούτε αυτό δεν έκανε ο Άρης. Τώρα, αν δούμε τι θα είχε, τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Για να τα έχει χωρίσει, εννοούμε. Ανοίγουμε πολύ τη συζήτηση. Το καλό είναι ότι εν ώψη του διπρόκειται για μία ένα μικρό σχετικά ποσό. Προς Θεού δεν είναι μικρό το ποσό, είναι μεγάλο το ποσό. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που είχε ο Άρης να τακτοποιήσει. Μόνο με αυτή την προσέγγιση μπορούμε να πούμε ότι το ποσό είναι μικρό. Θεωρώ ότι το να μπει κανείς σε διαδικασίες ακόμα όπως και αυτή που περιγράψατε της εκχωρήσεως ενός ποσού που έχει λαμβάνει από οποιοδήποτε τρίτο, νομίζω ότι θα ήταν αλυσιτελές και ατελέσφορο. Είναι μικρό το ποσό σε σχέση με τις υποχρεώσεις πάντοτε του Άρη και θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει καλυφθεί νωρίτερα. Ναι. Τώρα, για την εκαθάριση, επειδή ρωτάει και ανησυχεί και αρκετός κόσμος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την εκαθάριση, απλά θα προσθέσει ακόμη ένα ποσό? Ναι, κοίτα, θα προσθέσει ακόμα ένα ποσό, δεδομένου ότι με βάση όλα τα στοιχεία που προκύπτουν, μόλις τελειώσει η διαδικασία της εκαθάρισης και περατωθεί το νομικό πρόσωπο, αυτό που μπορεί να γίνει να συσταθεί νέα ΠΑΕ με νέο αφημί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι με βάση όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε υπόψη μας και λαμβάνοντας υπόψη και το έγγραφο που ο συνάδελφος ο κ. Ζόγιας σας είπε χθες ότι έχει στη διάθεσή του, που σημαίνει ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ασφαλώς στάθμισε το γεγονός ότι η ΠΑΕ είναι υπό εκαθάριση. Θεωρώ λοιπόν ότι το πιο φυσιολογικό είναι ότι δεν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τη διαδικασία εκαθάρισης, η οποία ασφαλώς θα καθυστερήσει περισσότερο, διότι στο ήδη υπάρχον ποσό της εκαθάρισης που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ θα προσθεθεί και ένα ακόμα, έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι το κύριο βάρος θα πέσει στα φυσικά πρόσωπα και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ναι. Εντάξει, από ό,τι πληροφορούμαστε αυτό για το ρεπορτάζ, το μεταφέρω εγώ. Ήδη έχουν κινητοποιηθεί κάποιοι άνθρωποι και έχουν ζητήσει μια συνάντηση τις επόμενες μέρες, τις επόμενα 24 ώρα. Κοίτα, θυμάμαι η προηγούμενη επαφή μας πρέπει να ήταν Μάρτιο με Απρίλιο. Ναι, όταν είχα δει το θέμα μέσω της ΤΟΙΦΑ, είχαμε ενημερώσει και τον Εραστέχνικα. Γίνει κάποιες ενέργειες και τότε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ακόμα μια προσπάθεια έτσι προς την κατεύθυνση αυτή για να λυθεί οριστικά το ζήτημα. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα είναι σε θέση να διευθετηθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και ο κύριος Καρυπίδης, έχω την εντύπωση, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει την καθάριση από εδώ και πέρα, εφόσον υπογραφεί και το μνημόνιο τις επόμενες μέρες. Είναι υπεύθυνος δηλαδή για τη συνέχιση της εκαθάρισης. Είναι μια υποχρέωση που λαμβάνει από τον Εραστέχνη, εφόσον παίρνει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θεωρώ μεταξύ μας ότι δεν είναι δυνατό να μην έχει ενημερωθεί για τα της εκαθάρισης ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατό να μην υπάρχει η απόλυτη προτεραιότητα ενημέρωσής του για τα θέματα της εκαθάρισης, δεδομένου ότι ανέλαβε μόλις πρόσφατα ο άνθρωπος, υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με το σχηματισμό ομάδας, υπήρχαν πιο επίγοντα ζητήματα να αντιμετωπίσει. Ωστόσο, θεωρώ αυτονόητο ότι από εδώ και πέρα το σύστημα της εκαθάρισης είναι κάτι που θα πρέπει να τον απασχολήσει και αυτόν και τους συνεργάτες του αμέσως. Ναι. Βέβαια, το σημαντικό με βάση αυτά που μας λέτε είναι καταρχάς να μάθουμε
πόσοι είναι τελικά αυτοί που εμπλέκονται, πόσοι και ποιοι είναι, ο αριθμός τους δηλαδή, που έχουν ποινικές ευθύνες, δηλαδή για να καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να δουν τι μπορούν να κάνουν. Κρατώ επίσης το ότι μας λέτε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ουσιαστικό στο θέμα της εκαθάρισης όσον αφορά τη δυνατότητα σύστασης νέας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Απλά θα την καθυστερήσει. Και ότι υπάρχει δυνατότητα, εφόσον έχουμε ακόμη 4-5 μήνες περίπου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, να βρεθεί μια λύση. Είναι το έλασμα που μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, να τονίσω ότι το δημόσιο πολύ ορθώς κινήθηκε για την προάσπιση των συμφερόντων του και εφόσον δεν τακτοποιήθηκε στο χρόνο που όφιλε να τακτοποιηθεί η τελευταία δόση, ήταν μια κίνηση απολύτως λογική και μέσα στα πλαίσια τα οποία δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να κινηθεί το δημόσιο. Από εκεί και πέρα, το έλασμα που μπορεί να γίνει ασφαλώς από τη μεριά των εμπλεκομένων μερών, αυτών των μερών που έχουν τον κίνδυνο να υποστούν ποινικές διώξεις και δέσμευση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, είναι να φροντίσουν το γρηγορότερο δυνατό να δουν τις προϋποθέσεις και τους όρους καταβολής της τελευταίας δόσης. Μάλιστα. Με αυτή συνεννόηση φυσικά με τον ερασιτέχνη, με τους νομικούς, ενδεχομένως με τον ίδιο τον κύριο. Με όλους όσους μπορούν να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα διευκρινιστικά μας είπατε, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όποτε επικοινωνούμε, να είστε καλά. Χαιρετώ.